το μεγάλο project του ΕΣΠΑ του 2017-2023 που μάλλον θα πάει και το οποίο έχει ξεκινήσει με δυναμικό ρυθμό στο Δημοχείο, είναι η βιώσιμη αστική ανάπλαση. Είναι δηλαδή το εργαλείο εκείνο που θα μπορέσει να κάνει την πόλη, το κέντρο της πόλης, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά της βιώσιμης αστικής ανάπλασης και κινητικότητας εντάσσονται και τα δύο πάρκινγκ της Ράμνης και της Φάρκαινας. Έχουμε ξεκινήσει από τη Φάρκαινα, όπου εκεί θα γίνει εξυγχρονισμός και ανάπλαση, διαγραμμίσεις, καινούργια πεζοδρόμια, καινούργιες τάσεις λεωφορείων, όπου εκεί θα υπάρχει και το καινοτόμο σύστημα το οποίο θα ενημερώνει για την κίνηση στην πόλη και μαζί με το ΚΕΔΙΚΙ, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει στην Πολυχρονοπούλου εδώ, το οποίο θα είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί την κίνηση στην πόλη και στα πάρκινγκ και θα ενημερώνει τον κόσμο πώς πρέπει να κινηθεί, παράλληλα και με την αστική συγκοινωνία. Την αστική συγκοινωνία η οποία θα υπάρχει τώρα και θα γίνει πιο σύγχρονη με καινούργια λεωφορεία τα οποία ο Δήμος θα προμηθευτεί και πιθανόν να λειτουργεί, και το πιθανότερο από όλα θα λειτουργεί και αυτά το αστικό κτέλ, θα μπορεί να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία στην πόλη. Ο στόχος είναι αυτά τα δύο πάρκινγκ να είναι τόσο λειτουργικά ώστε ο κόσμος ο οποίος θέλει να επισκεφτεί την πόλη είτε από την πλευρά τη βόρεια είτε από την πλευρά τη νότια να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα που να τα χρησιμοποιεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων αυτών είναι 390.000 ευρώ και πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα είναι έτοιμα ως προς το ένα μέρος που αφορά την ανάπλαση. Ως προς το μέρος του ηλεκτρονικού τρόπου που θα πρέπει να λειτουργούν, καταλαβαίνετε ότι τώρα και μετά την ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου, του πρώτου και του τέταρτου τμήματος, το οποίο στο καινούριο χρόνο θα παραδοθεί στη κυκλοφορία, θα αρχίσει σιγά σιγά να εμπεδώνεται στους ιώτες ότι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε πιο ανθρώπινη την πόλη μας και τη ζωή μας είναι να αρχίσουν να λειτουργούν τέτοιου είδους δράσεις όπως αυτά τα δύο πάρκινγκ. Παράλληλα ήθελα συμπληρώνοντας να πω ότι το επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα δηλαδή, θα προχωρήσει και η ανάπλαση του πάρκινγκ που μας παραχωρεί το Πανεπιστήμιο στα Ταμπάκικα, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλος χώρος, για να μπορέσει και αυτός να ενταχθεί στη βιώσιμη αστική ανάπλαση της πόλης.